Κοιτάξτε να δείτε, χθες καθαρίσαν τους αντριβάνι, τα βάλαμε σε ένα κουβά, τα ψάρια σε καθαρό νερό και τα ρίξα μέσα. Πλην όμως μάθαμε ότι ο Δήμος έριξε χλώριο και το χλώριο ήρθε απότομα και άφρισε το νερό και τα ψώφισε. Αυτό βέβαια έχει γίνει και προπεναετίας πάλι. Εδώ ο κύριος Ιωαννίδης τα φροντίζει να μπουν κάθε μέρα και τα ταΐζει αυτά τα ψάρια, ας πούμε, και είναι μια ομορφιά για το περιβάλλον εδώ πέρα. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ, γι' αυτό σας καλέσαμε να έρθείτε, ας πούμε. Είναι πολλά χρόνια που έχουμε εδώ πέρα ψάρια, εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί που τα έβλεπα. Ναι, βεβαίως. Πάντα, εφόσον έγινε το αυτό, ας πούμε, φώτο έγινε το σεντερβάνι, έρχεται ο κόσμος, ναι, όλα τα παιδάκια εδώ μαζεύονται, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι ένα ωραίο πράγμα, ας πούμε. Τι πιστεύετε ότι έγινε, λόγω του χλωρίου που ψώφισαν τα ψάρια? Εμείς προσωπικά, ας πούμε, και ο κύριος Ιαννίδης, αυτό λέμε ότι έγινε γιατί μπήκε το χλώριο, ας πούμε, και δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Τι ψάρια είναι όλα αυτά? Αυτά είναι διάφορα ψάρια, ας πούμε. Ναι, έχει, περισσότερο είναι, ας πούμε, καλλιτεχνικά, έτσι. Έχουν, ας πούμε, ορισμένα χρώματα και τα λοιπά και διάφορα, ας πούμε, για να τα βλέπουν τα παιδάκια, τα φέρνουν οι μανάδες εδώ, ας πούμε, τα ταΐζουν. Ποιος τα έβαλε τα ψάρια μέσα? Ο κύριος Ιαννίδης. Ο κύριος Ιαννίδης τα παίρνει. Συνήθως ο κύριος Ιαννίδης. Αυτός τα φροντίζει. Ναι. Αδειάσαν το συντριβάνι χθες, το καθαρίσανε και βάλανε το νερό που ανοίξαμε από τη δεξαμενή απάνω. Το χλωρίο το ρίξανε με το καλό. Βαρέλι φαίνεται μέσα. Μεγάλη ποσότητα. Και ψώφισαν τα ψάρια. Πριν 4 χρόνια πάλι η ίδια δουλειά έγινε. Θα μας φαρμακώσουν και εμάς. Έρχομαι και εγγόνια. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια εσείς τα έχετε βάλει μέσα? Ναι. Θα βάλει τώρα άλλα πάλι? Τι να βάλω, ρε αγόρα μου. Βγες τι γίνεται. Περνάει ο κόσμος και τα βλέπει με τα παιδιά τους. Και από εδώ δίπλα φώναξε τον τον Κουρέα. Ναι. Αυτός έβαλε και να τα μικρά μέσα. Είναι ντροπή, δηλαδή. Ξέρω εγώ τι να πω. Μάθαμε ότι εσείς τα ταΐζατε και όλα τα ψάρια. Εγώ κάθε μήνα δίνω 15 ευρώ για να δώσω τροφή για τα ψάρια. Την περασμένη εβδομάδα που μας πέρασε, τα έδωσα κάθε μέρα από ένα αυγό. Από τις κότες. Ξέρω εγώ, σήμερα είμαι σαν πεθαμένος.